Μια διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνδεόμαστε απευθείας με τα γραφεία του Δίκο και τον Χριστόφορο Χριστοφή για να δούμε τι νεότερο υπάρχει. Καλησπέρα, Χριστόφορε. Καλησπέρα, Μιλία. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Αναβρασμός επικρατεί τις τελευταίες ώρες εδώ στα γραφεία του Δίκο μετά την παρέτηση που επέβαλε το ένα από τα τέσσερα μέλη που εξέταζαν τις περιπτώσεις, τις υποθέσεις του Πειθαρχικού Πάντα Συμβουλίου του Δίκου. Πρόκειται για τον Ανδρέα Μερακλή, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΛΦΑ διαφώνησε με μία από τις αποφάσεις και μάλιστα αυτό που μαθαίνουμε ότι η διαφωνία ήταν αρκετά έντονη και απεχώρησε. Ως εκ τούτου διεκόπη η διαδικασία. Θα σας πω έτσι τα μαθηματικά όπως τα μαζέψαμε τις τελευταίες ώρες. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αναμενόντουσαν αρχικά κλείστηκαν 8 ραντεβού. Ξέραμε από το πρωί ότι στη μία κοπέλα δεν επιδόθηκε το κατηγορητήριο. Μιλούμε πάντα για μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Δίκο. Να. Στη μία δεν επιδόθηκε το κατηγορητήριο. Μάθαμε απόψε ότι σε ακόμη έναν δεν επιδόθηκε το κατηγορητήριο. Και από εκεί και πέρα αναμενόντουσαν 6. Οι 3 ήρθαν. Είτε μέσω δικηγόρου, Κώστας Κάσινος, Χαράλαμπος Δημητρίου και Χρήστος Χρήστου. Ο Κώστας Κάσινος ζήτησε αναβολή. Ο Χαράλαμπος Δημητρίου ήρθε εδώ με τον δικηγόρο του και είπε στα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου ότι θεωρεί το σώμα παράνομο και απεχώρησε. Ο Χρήστος Χρήστου δεν πρόλαβε να εξεταστεί. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ, ανέβηκε πάνω στον πρώτο και δεν πρόλαβε να μπει στην αίθουσα όπου συνεδριάζει το Πειθαρχικό Συμβούλιο, καθώς είχε προηγηθεί η παρέτηση του Μερακλή. Υπάρχει όμως μια άλλη εξέλιξη πάρα πολύ σημαντική. Μας λείπουν 3 από τους 6. Ο ένας δεν ήρθε αδικαιολογήτως. Ο άλλος εκπροσωπήθηκε και ο τρίτος, και εδώ είναι η είδηση που σου χρωστώ, Εμιλία, ο Αντώνης Χατζηβαρνάβας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Δίκο, παρετήθηκε. Υπέβαλε την παρέτησή του, οπότε έχουμε δεύτερη παρέτηση σήμερα για το Δίκο. Δεν περίμενε λοιπόν να περάσει από τη διαδικασία του Πειθαρχικού και ενδεχομένως να τον αποπέμψουν. Σημειώνουμε ακόμα κάτι, Χριστόφορε. Είχαμε σήμερα την παρέτηση του κυρίου Μερακλή πριν από λίγο και έχουμε ακόμη ένα θέμα με το Πειθαρχικό, σωστά, τον κύριο Ιερονιμίδη, που ήταν ο πέμπτος του σώματος και ο οποίος είναι στο εξωτερικό, έχει ζητήσει να υπάρξει μια αναβολή στην έναρξη της διαδικασίας και αυτό δεν έγινε, σωστά? Έτσι ακριβώς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΛΦΑ, ζήτησε διήμερη αναβολή για να έρθει στην Κύπρο. Κάτι που δεν εισακούστηκε. Απέστειλε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, επιστολή προς τον πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου, τον κύριο Πανίκο Λεωνίδου, ζητώντας του να αναθεωρήσει ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο εξετάζονται η κάθε μία από τις περιπτώσεις ξεχωριστά. Γιατί η αναφορά του συγκεκριμένα στην επιστολή που κατέχει ο ΑΛΦΑ, στην παράγραφο 3 είναι ότι εξετάζονται οι υποθέσεις γενικά και όχι συγκεκριμένα. Ήταν ένα σημείο με το οποίο διαφώνησε και ο κύριος Ιερονιμίδης δεν εισακούστηκε. Επομένως, συνεχίστηκε η διαδικασία με τους 4. Ξεκίνησε χτες και συνεχίστηκε σήμερα με τους 4, οι οποίοι έμειναν 3, Εμιλία. Και τώρα τι περιμένουμε, Χριστόφορε? Τώρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα του ίδιου του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Ο κύριος Χρήστου κατέβηκε πριν από λίγο κάτω, δεν τον είδαν. Μας είπε ότι θα τον φωνάξουν άλλη μέρα. Δεν γνωρίζω εάν θα πάρθει οποιαδήποτε απόφαση από τους 3. Να θυμίσουμε ότι ο ένας ζήτησε έτσι κι αλλιώς αναβολή, άρα εξαιρείται. Για τους υπόλοιπους 4 δεν γνωρίζουμε αν θα πάρθει κάποια απόφαση. Αυτό που γνωρίζουμε και είναι στο τραπέζι είναι τα σενάρια που εξετάζουν οι νομικοί, η ομάδα των δικηγόρων που εκπροσωπούν τους περισσότερους εκ των ατόμων οι οποίοι θα διαγραφούν όπως φαίνεται από το Δίκο. Πέραν της επιλογής που έχουν να προσφύγουν στο δευτεροβάθμιο όργανο, το Πειθαρχικό, υπάρχουν 3 επιλογές σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΛΦΑ. Η πρώτη είναι να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και είναι διατεθειμένοι μάλιστα να φτάσουν ακόμη και στο ανώτατο δικαστήριο. Η δεύτερη είναι να βρουν παραθυράκι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εκλογές, στο συνέδριο του Δίκο, με συγχωρείτε, το επόμενο συνέδριο. Και η τρίτη επιλογή είναι αυτό που ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Ο κύριος Φλουρέντζου άφησε να νοηθεί ότι υπάρχουν σκέψεις για τη δημιουργία ενός κόμματος. Η τρίτη λοιπόν επιλογή που είναι στο τραπέζι είναι η δημιουργία ενός νέου κόμματος. Όπως όλοι μπορούμε να καταλάβουμε, η αναταραχή απλώνεται παντού. Σε ευχαριστώ θερμά, Χριστόφορε. Αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο.